Σήμερα έχουμε μια γιορτή, μια ωραία γιορτή εθελοντισμού, πολιτισμού και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο γύρω από θέματα που αφορούν τους ανθρώπους με αναπηρία, τους ανθρώπους που είναι ήδη με εμάς, ισότιμοι και δυστυχώς δυσκολεύουμε την καθημερινότητά τους. Αυτό που θέλουμε είναι να μπούμε λίγο στη θέση τους και να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να διευκολύνουμε την ανεξαρτησία τους, να μπορούν όπως και εμείς να πάνε τη βόλτα τους, να κάνουν τις δουλειές τους και να μην βρίσκουν εμπόδια στην κίνησή τους. Παρ' όλα αυτά, θα υποδεχθούμε κάποιους ποδηλάτες σήμερα. Έχει ξεκινήσει από την Κωνσταντινούπολη, θα καταλήξει στο Ηράκλειο. Έχουμε 20 πόλεις σταθμούς. Όλο αυτό γίνεται από το Willing to Help. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που βρίσκονται στην Πελοπόννησο με πρώτο σταθμό την Κόρινθο, την πόλη μας. Και γίνεται αυτή η γιορτή για να τις υποδεχτούμε. Ο στόχος είναι να αγοραστούν 100 αναπηρικά αμαξίδια, δίνονται 5 σε κάθε πόλη. Εδώ έχουμε ήδη τα 3 από τα 5, έχουν δοθεί βεβαίως και τα 5. Και θα δοθούν σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Υπάρχει εθελοντισμός, ο κόσμος ασχολείται ή τα προβλήματά του είναι πολύ μεγάλα και απλά υπάρχουν λίγοι? Όχι, νομίζω ότι υπάρχει εθελοντισμός, υπάρχει καλή διάθεση. Νομίζω ότι αυτό που υπάρχει καμιά φορά είναι μια αμέλεια που όμως δυσκολεύει, θα ξαναπώ, τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν κινητικά προβλήματα ή προβλήματα όρασης, γιατί όταν κάποιος παρκάρει, ας πούμε, το μηχανάκι του στον πεζόδρομο ή στο πεζοδρόμιο ή όταν κλείνει τη ράμπα ή όταν παρκάρει σε θέση αναπήρων, δημιουργεί πρόβλημα. Ακόμη και αν είναι για 5 λεπτά, αυτά τα 5 λεπτά θα δυσκολέψει τον άνθρωπο που θα θέλει να κινηθεί ελεύθερα και θα ψηφίσει τη δυνατότητα. Έχετε καθίσει κάτω και έχετε δίπλα σε έναν κύριο. Για πέστε μας. Έχουμε ένα σπουδαίο κύριο. Δεν έχουμε απλώς ένα κύριο. Έχουμε ένα ταρολιμιονίκι. Το χρήσα το μαγουράκι. Επιτρέψτε μου που σας... Θα ήθελα να μιλήσει ο ίδιος. Να μας πει αυτό. Για πέστε μας λοιπόν δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Τέτοιες εκδηλώσεις δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο και στο ευρύ κοινό να ευαισθητοποιηθεί και να καταλάβει τι σημαίνει αναπηρία και πώς δεν πρέπει να γινόμαστε εμπόδιο στην αναπηρία. Σίγουρα η αναπηρία δεν είναι ανικανότητα. Η αναπηρία είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εκείνο που ζητάμε, δεν ζητάμε πολλά. Ζητάμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε με τον τρόπο που εμείς μπορούμε. Εγώ μπορώ και περπατάω με το αμαξίδιό μου. Ο τυφλός μπορεί και περπατάει με το μπαστούνι. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν τις προϋποθέσεις της πόλης μας παντού, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να περπατάνε με τον τρόπο που αυτοί μπορούν. Έτσι λοιπόν θα δείξουμε ότι είμαστε ευαίσθητοι κοινωνία, έτσι θα δείξουμε τον πολιτισμό μας και θα δώσουμε δυνατότητα σε αυτά τα άτομα να μπουν στην κοινωνία, να ενταχθούν κοινωνικά σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες, είτε αυτές είναι πολιτιστικές, είτε αυτές είναι εργασία, είτε σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό λοιπόν δώστε μας δυνατότητα να περπατήσουμε ή να κάνουμε αυτό που θέλουμε με τον τρόπο που εμείς μπορούμε. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο. Παρολυμπιονίκες, για πέστε μας δύο λόγια αυτούς τους ανθρώπους. Τους θεωρείτε ήρωες? Γιατί εμείς τους βλέπουμε με ένα μάτι και τρελνόμαστε. Όχι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει ηρωισμός. Εδώ υπάρχει επιλογή του καθενός. Εγώ πριν από το 1976 είμαι στις Παρολυμπιάδες, έχω πάει σε 8, έχω συμμετοχές, έχω μετάλλια. Όλα αυτά λοιπόν εγώ τα έκανα κατόπιν επιλογής δικής μου. Εκείνο που κάνουν παραπάνω οι Ολυμπιονίκες είναι ότι ξεπερνάνε την αναπηρία τους και κάνουν κάποια πρόσθετα πράγματα για να μπορέσουν να κάνουν και αθλητισμό ταυτόχρονα και πολύ περισσότερο πρώτα αθλητισμό. Μπράβο λοιπόν σε αυτά τα παιδιά που ξεπερνάνε το πρόβλημά τους, παίρνουν μπροστά από αυτό, βάζουν στόχους, οράματα και τα πράγματα. Όπως είναι και με τις χορηγίες τους, γίνεται σήμερα αυτή η οργάνωση. Όπως είπαμε, οι συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Κορινθίων και ο Ολυμπιακός με την ομάδα του. Να πούμε ότι η Motor Oil ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα για παρουσία στενοφόρου, αν και σήμερα τελικώς δεν χρειάστηκε να βρίσκεται εδώ. Να πούμε ότι τα ξενοδοχεία Μαντάς στο Λουτράκι προσέφεραν 4 δωμάτια στα οποία θα μείνουν οι αθλητές μας σήμερα. Να πούμε ότι το Corinthian House Grill θα προσφέρει το γεύμα των αθλητών μας. Να πούμε ότι βρίσκεται εδώ το σωματείο των ΑΜΕΑ και έχει βοηθήσει πολύ και έχουμε και τον πρόεδρο του, τον κύριο Στάθη Ποτήρη. Είναι από τους αυτούς που λέω εθελοντές, αυτή η άτυπη εθελοντική ομάδα που πιστέψαμε σε όλο αυτό και σήμερα γίνεται πράξη όλο αυτό λόγω των εθελοντών. Ευχαριστούμε το Imagine Cafe Bar για τα αναψυκτικά που προσφέρει στον κόσμο. Βρίσκεται εκεί το stand. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Θωμάς εκπροσωπεί την ελληνική εταιρεία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και όποιος θέλει μπορεί να μάθει, να του δείξουν πώς γίνεται σωστά η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, γιατί
θα πρέπει κανείς να μπορεί σωστά να την κάνει. Είπαμε ότι είναι η Νάνση με το βιωματικό παιχνίδι, που είναι σημαντικό για να καταλάβουμε τις δυσκολίες. Να αναφέρουμε τον Τσέτσι, τον Τσάντοφ, ο οποίος βρίσκεται εδώ, είναι ένας από τους πολύ βασικούς εθελοντές. Έχει εδώ τις κάμερές του και τις κάνει φωτογράφηση, αλλά ήταν μέσα έτσι στην ψυχή αυτής της, της οργάνωσης. Είναι πάρα πολύ όμορφο που πριν 21 μέρες, αυτό λέγαμε πριν, ξεκινήσαμε αυτό το υπέροχο ταξίδι και ξαφνικά περνάμε τον αισθμό και βρισκόμαστε στην Πελοπόννησο. Έχουμε ζήσει τόσο ωραίες στιγμές. Ξεκίνησα μια ιδέα τρελή, ίσως ακούγεται στην αρχή, να διασχίσουμε όλη την Ελλάδα από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το Ηράκλειο Κρήτης με το ποδήλατο, χωρίς να είμαστε και ποδηλάτες. Αλλά παρόλα αυτά, να φωνάξουμε όλοι μαζί ένα δυνατό μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης και χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτό σιγά σιγά γίνεται ένα κίνημα. Συμμετέχει πάρα πολλοί κόσμος, πολλά παιδιά, πολλά χαμόγελα και είναι πάρα πολύ όμορφο ότι σε κάθε πόλη υπάρχουν δράσεις, υπάρχει κόσμος που ενημερώνεται, που μαθαίνει και όλοι μαζί σιγά σιγά παίρνουμε ωραία ερεθίσματα και κάνουμε σιγά σιγά τον κόσμο πιο όμορφο. Έτσι ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε δυναμικά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε διοργανώσει, βλέπω εδώ πέρα και ποδήλατα και ένα σωρό ωραίες δράσεις, πραγματικά.